Τώρα είμαστε σε θέση να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Γιώργαρο. Νομίζω οι περισσότεροι όταν ακούνε Γιώργος Μαργαρίτης, το πρώτο που τους έρχεται να πούν είναι ο Γιώργαρος. Και χαίρομαι πάρα πολύ που εδώ στην Ώρα για Μπλε και στο Λίμπερο 107,4 θα δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Γιώργο Μαργαρίτη. Μια μεγάλη φωνή που την ακούμε και από κάτω. Τι κάνετε, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλά, είστε καλά. Καλά, μόλις μαζεύτηκα. Μαζευτήκατε. Ετοιμάζεστε για την Τετάρτη, γιατί εμείς σας περιμένουμε εδώ πολύ, το ξέρετε αυτό. Ναι παιδιά, τέτοιου είδους πώς να πω, βραδιές να γίνονται. Να γίνονται όταν είναι για σκοπό, ιερό σκοπό να... Είναι για πολύ καλό σκοπό. Είναι για την ενίσχυση της ομάδος βόλεϊ του Ηρακλή. Βέβαια, εκτός αέρας μου είπατε ότι όταν ακούσατε τη λέξη Ηρακλής, ούτε καν το σκεφτήκατε. Και είπατε, φεύγω, πάω. Πότε είναι, έρχομαι. Όταν είμαστε μικρά παιδιά, Γιώργο, πιστεύω ακόμα αυτό το σπουδάζουν στο σχολείο το δημοτικό, Βέβαια. Τον Ηρακλή πρώτο, τη λέξη Ηρακλή ξέρουμε. Βέβαια. Τα πρώτα βιβλία που παίρνει στα χέρια σου, Ηρακλή έχουν απ' έξω. Ο Ταρζάν ήταν ο Ηρακλής και είναι, πάντα. Ο Ταρζάν, Βέβαια. Ξέρετε, υπάρχουν και τραγούδια και λαϊκά τραγούδια για Ηρακλή. Τώρα μη σας βάλω στην πρίζα, μήπως μας πείτε κανένα την Τετάρτη. Έχει κανένα δυο. Τώρα δεν μου έρχεται κάτι, εντάξει. Έχει κανένα δυο, έχει κανένα δυο. Καλά, δεν πάνε. Δεν σας ακούω. Οι ομάδες δεν πάνε καλά εκεί. Το παλεύουμε. Το παλεύουμε, το παλεύουμε. Βέβαια. Δεν βλέπεις, όλες είναι το ίδιο. Ναι, υπάρχουν δυσκολίες. Όλες οι δουλειές πάνε. Βέβαια πάνω σε αυτό. Κατεβαίνουν έτσι τα κανονικά μόνο. Λοιπόν, θέλω να δω πολύ κόσμο εγώ εκεί. Πολύ νεολαία. Θα δείτε. Θα δείτε πολύ νεολαία. Ξέρετε ότι ο κόσμος του Ηρακλή υπάρχουν αρκετοί φίλαθλοι οπαδοί που τα τραγούδια σας υπάρχουν συγκεκριμένοι στίχοι. Αυτό για παράδειγμα το Πεθαίνω για σένα έχει γίνει και πανό, να ξέρετε, στο γήπεδο. Και όχι μόνο. Και το δεν με νοιάζει. Και το δε με νοιάζει, με αυτό ξεκινήσαμε την εκπομπή. Αλλά ειδικά το Πεθαίνω για σένα, να ξέρετε ότι έχει γίνει λόγο, είναι χαρακτηριστικό, έχει γίνει και πανό. Και από ό,τι μαθαίνω, θα το δούμε και με διαφορετικό τρόπο πλέον στο Κατσάνιο τις επόμενες μέρες και πολύ σύντομα. Γιατί είναι ένας στίχος που νομίζω, ειδικά εμάς τους άντρες, κύριε Γιώργο Μαργαρίτη, μας εκφράζει πάρα πολύ, έτσι. Παίρνει φορά, τώρα παίρνει φορά και δυναμώνει αυτό το τραγούδι. Έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω να πούμε. Οι Έλληνες είμαστε κλετζέδες και μας αρέσουν τα ωραία. Και δεν είναι αυτό. Είναι ότι έχει μια λέξη η οποία είμαστε εμείς, ξέρω εγώ, την πει ένας μπετσιρίκος στην κοπέλα του ή ο κοπέλας αυτόν. Οπότε αρχίζουν τα αντίστοιχα και λέει, κύριε παιδί, για μένα πάμε τώρα να τη βρούμε. Κάπως έτσι ξεκινάνε όλα. Γίνονται τέτοια. Εμούρχονται ότι πολλοί παιδιά ότι θα παντρευτούν και θέλουν να είμαι εγώ που να τους πω το παιδί. Κύριε Μαργαρίδη, αν με ακούτε, αν μπορείτε λίγο να μετακινηθείτε, δεν ξέρω, σας χάνουμε λίγο, δεν είναι πολύ καλό το σήμα. Δεν έχω πολύ σήμα καλό εδώ σε αυτό το μέρος. Πού είστε και δεν έχετε σήμα? Αχ, εδώ στα βόρεια προάστια τώρα, όπου και να κάτσω θα με χάσετε κιόλας εδώ. Γι' αυτό θα έρθετε τώρα στη Θεσσαλονίκη που την αγαπάτε και πολύ. Σας ακούμε καλύτερα. Γι' αυτό θα τα αφήσετε, λέω, τα βόρεια προάστρια. Αυτή την Τετάρτη Θεσσαλονίκη που την αγαπάτε πολύ και αυτή σας αγαπάει πολύ. Και ο κόσμος του Ηρακλή σας αγαπάει πολύ και θα σας αγκαλιάσει την Τετάρτη το βράδυ. Και εδώ θέλω να τονίσω και να σας πω ευχαριστώ, γιατί σας τιμά αυτό που έχω μάθει πρόσφατα, ότι ανεβαίνετε αφιλοκερδώς πάνω εδώ στη Θεσσαλονίκη να τραγουδήσετε για τον Ηρακλή, για αυτόν τον καλό σκοπό. Και είναι κάτι που θέλω να το πω και ξανά το τονίζω ότι σας τιμά ιδιαιτέρως αυτό. Έχουμε υποχρέωση να στηρίξουμε ένας τον άλλο, ο καθένας από εκεί που βρίσκεται. Στα δύσκολα χρόνια που έρχονται και στις μέρες. Θέλω να δω την νεολαία εκεί, δεν θέλω να έχουν κανένα, ξέρω εγώ, αλλιώτικο πράγμα στο μυαλό τους. Εγώ θα τους πω ό,τι καλύτερο έχω στην καριέρα μου από ένα τραγούδι να πάρω από τον κάθε δίσκο μου και την πολύ σπουδαία και καλή πρίκα που μας έχουν χαρίσει οι μεγάλοι μας πατέρες μας δημιουργοί. Δόξα τω Θεώ, έχουμε κορυφές. Βουνά, δεν το ολόκληρα. Συζητάμε, δεν το συζητάμε. Αν πάρετε βέβαια από ένα τραγούδι από τον κάθε δίσκο σας, προείβλεπω να φεύγουμε. Έχω μια υπέροχη ορχήστρα, ναι. Που θα λέμε υπέροχη που παίζει τα πάντα. Καινούριο πρόγραμμα
Δεν έχουμε δύο μέρες, τρεις που το ετοιμάσαμε, γιατί έχω μια μικρή περιοδία, αλλά μεγάλη στα έργα της. Καταλήγει από τη Θεσσαλονίκη στην Κρήτη και από την Κρήτη στην Γερμανία και στην Γερμανία ξανά στο Πειραιά και βάλει. Πότε θα τα κάνετε όλα αυτά? Για ποια περιοδία? Τι να κάνουμε τώρα. Έχουμε και εκεί να έχουμε ελληνισμό, να σκηνάζει και το χρειαζόμαστε και πρέπει και σε αυτούς να πάμε. Βέβαια. Το καθένας να πούμε από εκεί που είναι, να δίνουμε και σε αυτούς να έχουμε κάποια ελπίδα και χαρά. Τώρα να υποθέσω 5-6 ώρες θα τραγουδήσετε, έτσι? Τώρα κοίταξα, εγώ λέω να αρχίσω με την Τετάρτη, τελειώσουμε την άλλη Τρίτη. Την άλλη Τρίτη, έχουμε χρόνο. Έχουμε χρόνο. Ούτως ή άλλως. Είναι και γιορτάρες μέρες, έρχονται πολύ ωραίες μέρες μπροστά μας, Χριστούγεννα και τα λοιπά. Ο κόσμος βγαίνει έξω να διασκεδάσει. Όση ώρα, όση ώρα με θέλουνε, με θέλει ο κόσμος. Ναι, τέτοια να λέτε και δεν θα σας αφήσουν ποτέ να κατέβετε, να ξέρετε. Και να ξέρω ότι εγώ θα βγω πολύ νωρίς. Δηλαδή να είμαστε, 9, να είμαστε 9 εκεί όλοι, ε. 9 και θα είμαι και πάνω 9. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Να το ακούει ο κόσμος και καλά κάνετε που ένα το τονίζετε. Ένα γιουργάρα, γιατί τώρα μαζεύτηκε από το πρωί. Ναι. Ωραία, ωραία. Σήμερα ωραία. Μπαλάτερ παντού. Τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι εγώ με την ευκαιρία, έτσι. Αν σας έλεγα τα δύο πιο πολύ που σας εκφράζουν από όλη τη μεγάλη καριέρα σας όλα αυτά τα χρόνια, τραγούδια που έχετε πει, ποια είναι? Μπορεί να είναι και ένα, δεν ξέρω. Κοίταξα, το μεγάλο μεγάλο που έχει επισκιάσει όλη τη δισκογραφία μου είναι το Κελί 33. Εννοείται. Έτσι, αυτό που ξέρει όλη η νεολαία. Τώρα, από την πρώτη μου δισκογραφική δουλειά, το «Εσύ μιλάς στην καρδιά μου», το ξέρουν όλοι. Ξέρουν σίγουρα τους ναυτικούς, γιατί να ξέρετε, η μισή Ελλάδα βρίσκεται στις θάλασσες. Mm-hmm. Λοιπόν, και η ναυτική είναι μεγάλη μερίδα. Έχει βοηθήσει εκείνα τα χρόνια και βοηθάει ακόμα. Έχει φέρει πολύ συνάλλαγμα στην πατρίδα μας. Πρέπει αυτό το τομέα να τον εκτιμούμε και να τον χειροκροτούμε. Ναι. Μόνον συνάλλαγμα έφερε στην πατρίδα μας και την βοήθησε και φέρνει ακόμα. Αυτά θα ακουστούν τα τραγούδια. Τα περιμένουμε. Τα περιμένουμε με... Θέλουμε, εκεί θα είμαι εγώ, απίκο. Με ανυπομονησία. Και εμείς εκεί θα είμαστε. Να περάσουμε καλά. Ευχαριστώ, Γιώργο. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να πω δύο κουβέντες εσύ να το μάθουν και οι φίλοι μου εκεί. Αλίμονο, αλίμονο. Σας περιμένουμε. Σας περιμένουμε την Τετάρτη. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου. Να είστε καλά. Καλή αντάμωση. Καλή αντάμωση. Καλή αντάμωση.